Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλύσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σα γυνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Καλά είστε. Αφού το λέτε το δόξα τω Θεώ, έστω και ψιθυριστά, καλά είσαστε. Όταν ο άνθρωπος μάθει να δοξάζει το Θεό και μάλιστα να το δοξάζει για τα πάντα, τότε είναι πολύ κοντά στην αποστολή του. Είναι πολύ κοντά στο να είναι άνθρωπος και να πορεύεται προς τη θέωσή του. Η δοξολογία είναι μεγάλο πράγμα. Έλεγε ο Παπατίχωνας, εκεί γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν, Ρώσος ασκητής εκεί στην Καψάλα, το Κύριε λέει, σον λέει, κάνει 100 δραχμές. Το λέγει απλοϊκά. Το δόξα το Θεό κάνει 1000. Και πραγματικά όταν ο άνθρωπος δοξάζει το Θεό, ξέρετε, δείχνει την πίστη του, δείχνει το άφημα πραγματικά στα χέρια του Θεού, δείχνει την υπομονή του. Ό,τι και αν τραβάει, ό,τι και αν σηκώνει, δοξάζει το Θεό. Αυτό προϋποθέτει υπομονή. Δείχνει την επιμονή του στον πνευματικό αγώνα. Και βέβαια, εν τέλει δείχνει την αγάπη του. Αυτή την αγάπη που μένει, που μπορεί να μην είναι τέλεια βέβαια, γιατί άνθρωποι είμαστε ατελείς, αλλά έχουμε τους κλειδονισμούς μας, αλλά αγαπάμε. Γι' αυτό το λόγο και λέμε δόξα τω Θεώ. Και βλέπεις ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό αυτό το δόξα τω Θεώ όλων των ανθρώπων που καταξιώθηκαν μέσα στην Εκκλησία, αγίασαν δηλαδή, αλλά και όλων όσων από πολύ νωρίς ξεκίνησαν δυναμικά στο δρόμο της αγιότητος. Έτσι λοιπόν, αν τα δεις αρχάριο πνευματικά να λέει δόξα τω Θεώ, είναι σε καλό δρόμο. Άμα δεις φτασμένο άνθρωπο να λέει δόξα τω Θεώ, τότε αυτός έχει προχωρήσει αρκετά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει η ηλικία, όσο περνάνε οι διάφορες φάσεις της ζωής του ανθρώπου, πειρασμοί, μπόρες, έτσι, όλα αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου. Βλέπετε, έρχεται μια αρρώστια, έρχεται ανεργία, έρχεται, ξέρω εγώ, κάτι, να τώρα έγινε ένα σεισμός, βρέθηκαν οι άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους, φοβούνται μην ανοίξει η γη και τους καταπιεί. Αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία μιζέριας, κλάψας ο άνθρωπος. Στραβά όλα πάνε, αρρώστιες υπάρχουν, σεισμοί, καταποντισμοί, φαγωμάρα μεταξύ των ανθρώπων, από αυτό άλλο τίποτα στην εποχή μας. Η πολιτική μας χάλια, η εκκλησιαστική μας χάλια, εμείς χάλια, όλοι χάλια, άρα έρχεται ένα δόξα το Θεό που λειτουργεί ως βόμβα πυρηνική και σπάει όλες τις δουλειές του διαβόλου. Ο διάβολος σκαρώνει αυτή την παγίδα σε όλους τους ανθρώπους, από τον αρχάριο μέχρι τον τέλειο.
και προσπαθεί να τον γυρίσει, να μην δοξάζει το Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιμείνει στη δοξολογία του Θεού, πιστοποιεί ότι είναι μαθητής του Χριστού, τέρμα. Ότι θέλει να είναι με τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες του, παρόλα τα πράγματα που έχει να κάνει ακόμη για τον Χριστό για να φτάσει να είναι γνήσιος μαθητής του, αλλά πιστοποιεί ότι θέλει να είναι με τον Θεό. Το δόξα τω Θεώ διώκει το διάβολο πιο πολύ από όλες τις άλλες προσευχές. Δεν αντέχει. Αν δούμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη, θα δούμε εκεί τον Ιώβ, έτσι, να περνάει τον αλίμονό του. Και τι δεν πέρασε. Ιώβια υπομονή λέμε ακόμη και σήμερα, έτσι. Και του λέγει ακόμη και η γυναίκα του, πες λέει τι κατά του Θεού, βλαστήμα. Πες κάτι εναντίον του Θεού και τελεύτα και ψόφισε, πέθανε. Δεν την άκουσε. Και ο διάβολος τα ίδια του ψιθύριζε. Και οι άνθρωποι γύρω του τον κοίταζαν με λύπηση και ξέρετε είναι πολύ άσχημο αυτό. Καμιά φορά δεν το προσέχουμε κι εμείς οι χριστιανοί. Κακοπερνάει κανείς, έχει κάποια δύσκολη συγκυρία και πάμε σαν τις χείρες δίπλα του και τον κοιτάζουμε έτσι μισοκακόμοιρα. Αχ, καημένε κι εσύ. Είναι σαν να τον σκοτώνουμε τον άνθρωπο. Του καταπατούμε ό,τι αξιοπρέπεια του έχει μείνει. Έτσι πήγαιναν και γύρω από τον Ιώβ και του λέγαν πω πώς έγινες εσύ που ήσουν πλούσιος, που ήσουν υγιής, που είχες και τώρα τίποτε. Στον πάτο. Όλα αυτά είναι άσχημα. Εκείνος υπέμεινε και έλεγε «Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο». Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Τίποτε, δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός δεν τον άφησε. Να δούμε μέχρι την Καινή Διαθήκη, να πάρουμε τους πατέρες αυτούς τους μεγάλους, τους Καπαδόκες εκεί που λέμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο κόσμος τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Χρυσόστομος, το προσωνύμιο. Έθελγε τους πάντες με το λόγο του. Ανέβηκε και εκκλησιαστικά, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, έτσι. Είχε αποδοχή, αγάπη και ξαφνικά βρέθηκε από τα πολύ ψηλά στα πολύ χαμηλά. Εξόριστος, με σύμπραξη εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Και εκεί που όλοι περίμεναν, αν όχι να γογγίσει, να επαναστατήσει, να κάνει κάτι. Λένε οι ιστορικοί της εποχής ότι αρκούσε ένας λόγος του Χρυσοστόμου να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη τότε. Γιατί είχε τεράστια πείχυση στον κόσμο. Ποτέ δεν είπε αυτό το λόγο. Κοιτάξτε η διάκριση, η ταπείνωση, η ευθύνη. Ξέρει ότι είναι ποιμένας. Ο ποιμένας δεν είναι πρόβατο να βελάζει άτσαλα και να λέει ότι του έρχεται. Ο ποιμένας ζυγίζει και το σφύριγμα που θα κάνει στα πρόβατα. Δεν λέει τίποτε. Αποσύρεται στην εξορία του, εκεί στα κόμμανα του πόντου νομίζω, και τελειώνει τη ζωή του με το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Και αξιώνεται να φύγει, ξέρετε ποια μέρα έφυγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το γιορτάζουμε 13 Νοεμβρίου νομίζω. Αν δεν έφυγε τότε, έφυγε του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου παρακαλούσε το Θεό, λέει, να φύγει την ημέρα εκείνη, γιατί όπως υψώνεται ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, πέφτουν οι δαίμονες κάτω, δεν αντέχουν λέει να το βλέπουν, οπότε δεν θα είχε τελώνια κατά την έξοδο της ψυχής του. Και έτσι τον αξίωσε ο Θεός να φύγει εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Το λέει ο Χρυσόστομος και γνήσιοι οι μαθητές, χωρία, πλειάδα άλλων Αγίων, Άγιος Νεκτάριος, της εποχής μας έτσι, τι τράβηξε κι αυτός. Είχε και τα καλά, ανέβηκε. Ένα μπακαλάκι ήτανε της Κωνσταντινούπολης. Ένα χωριατόπεδο από την Ανατολική Θράκη, εκεί τη Σιλιβρία.
αγράμματο, ήθελε να μάθει γράμματα, του τα έδωσε ο Θεός τα γράμματα. Του έδωσε το δρόμο της αφιέρωσης. Τον έφτασε να γίνει επίσκοπος. Και μάλιστα επίσκοπος προαγώγημος τα λέγαμε. Ήξερε γράμματα, είχε αρετή και τον θέλαν για Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Και εκεί που όλα φαίνονταν ρόδινα μπροστά του και άνοιγαν ορίζοντες, καριέρα θα έλεγε κάποιος. Έχουμε δυστυχώς και αυτή την ασθένεια στην Εκκλησία. Γινόμαστε και καριερίστες οι παπάδες. Εκεί λοιπόν που άνοιγε ο δρόμος και όλα ρόδινα, μια συκοφαντία. Ο Πατριάρχης, κατά το κοινός λεγόμενο, άκουσε τους συκοφάντες, μάσησε στις συκοφαντίες και με ένα γράμμα του λέει φύγε. Τι, πώς, πού θα πάω, φανταστείτε τη θέση του. Φύγε, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, χωρίς καν να τον δει. Και φεύγει και βρίσκεται σε μια Αθήνα κατά συκοφαντημένος, τον έχουν όλοι για ανήθικο και δεν έχει και να φάει. Έμενε εδώ πιο πάνω στο Μακρυγιάννη και δεν είχε να πληρώσει τα ενίκια. Και μάλιστα αναφέρεται ένα περιστατικό που ο τότε Αθηνών αρρώστησε και έπρεπε να κάνει το γάμο, νομίζω, της κόρης αυτού του Σκουζέ, Λόφο Σκουζέ που λέμε. Και κάλεσαν τον Πενταπόλεος, αφού δεν είχαν άλλο δεσπότη, τώρα να είναι εύκαιρος, δεν είναι όπως τώρα που παίρνουν ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο και αλλάζουν, έρχονται γρήγορα. Τότε ήθελαν πολύ κόπο και ταξίδι. Οπότε βάλε τον Νεκτάριο, λέει, να κάνει το γάμο και του δώσαν και ένα φακελάκι και το πήρε ταπεινά. Ο διάκος δεν ήθελε να το πάρει και του λέει: πάρ' το, διάκο μου, λέει. Και εγώ, λέει, χρωστάω τόσα ενίκια, λέει, στην οικοκυρά, η οποία καημένη του πήγαινε και φαγητό. Και πόσα είναι, λέει, αυτά τα ενίκια, τόσα. Και ανοίγει το φακελάκι, ήταν όσα χρώσταγε. Όσα χρώσταγε. Βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μετά, μπας περιπτώσει, φαίνεται κάπως να αποκαθίσταται, τον κάνουν διευθυντή στη Ριζάριο, έτσι κάνουμε έτσι μια περίληψη. Φτιάχνει και ένα μοναστήρι, αποσύρεται εκεί με τις μοναχές και εκεί αρχίζουν άλλες συκοφαντίες, άλλη διωγμή, πράγματα που δεν τα αντέχει η ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε, το να σε κατηγορούν και να είσαι και λίγο εκεί που σε κατηγορούν, μπαγαπώντης, λίγο άδικος, λες πάει στο καλό, δεν πέφτουν και πολύ έξω, αλλά να είσαι άγιος και να σε κατηγορούν για τα χειρότερα είναι πολύ δύσκολο. Μεγάλος σταυρός. Και εκείνος ουδέν απεκρίνατο, τίποτε, σιωπή. Θυμίζει τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο που γιορτάζει σήμερα, που έχει πει αυτή την ωραία φράση, «Υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον». Το έλεγε αυτός που ήταν ησυχαστής, που ήταν μέγας ασκητής και μοναχός, και το εφαρμόζει και ο Νεκτάριος που έχει ζήσει μέσα στον κόσμο. Δεν έχει ζήσει πολύ σε μοναστήρια, αλλά ζει την παράδοση αυτή της Εκκλησίας και ξέρει να ησυχάζει, ξέρει να σιωπά, να ταπεινώνεται και να δοξάζει το Θεό. Αλλά και μετά τον Άγιο Νεκτάριο και οι σύγχρονοι Άγιοι και ο Πορφύριος και ο Παΐσιος και ο Ιάκωβος, όλοι τους, όλοι τους, και ο Παπα Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, όλοι ένα δόξα το Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος είχε 25 αρρώστιες, καταγεγραμμένες, μεταξύ αυτών σοβαρές, και καρδιακά νοσήματα, και αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου, καρκίνο δηλαδή, και άλλα και άλλα και άλλα. Λοιπόν, δόξα το Θεό, αυτός τίποτε. Στο κρεβάτι ήτανε, δεν μπορούσε να σηκωθεί ώρες-ώρες, δεν είχε δύναμη καθόλου, και από το κρεβάτι φώναζε και έβλεπε ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Υποφέρει λίγο πριν τελειώσει τη ζωή του την επίγεια, μέσα στο νοσοκομείο. Οι καλόγριες τον κρύβουν, λέει, μην πηγαίνετε άλλοι, μην τον βλέπετε, μην τον κουράζετε το γέροντα. Ανθρωπίνος, και καλά κάνανε. Και λέει, ο τάδε περιμένει έξω. Χωρίς να ξέρει ποιος ήταν, αλλά τον ήξερε εν πνεύματι. Φωνάξτε τον μέσα. Και κάθεται και δίνει συμβουλές και προσεύχεται και δοξάζει το Θεό μέχρι το τέλος. Αυτό το δόξα το Θεό, το οποίο είναι ζητούμενο για μας. Οι Άγιοι το είχαν.
μα και οι πρόγονοι μας, οι απλοί άνθρωποι, το είχανε λίγο παραπάνω από ό,τι το έχουμε εμείς. Ξέρετε γιατί? Είχαν μάθει στην υπομονή, είχαν μάθει στην ταπείνωση. Εκ των πραγμάτων, η ζωή τους ήταν δύσκολη. Το έχω πει και άλλη φορά, μια γυναίκα, ας πούμε, σήμερα, έχει ένα παιδάκι, δύο, ξέρω εγώ, είναι νέα, και σου λέει, πω, δύσκολα, ρε παιδάκι μου, να μεγαλώσω τα παιδιά. Και έχει πλυντήριο, έχει πάμπερς, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτές τις πάνες, τις έτοιμες. Έχει παιδίατρους, έχει μαμάδες, καμιά φορά, πεθερές. Όλους τους έχει κοντά της και είναι δύσκολα. Και αν αναλογιστεί κανείς μία μωρομάνα, όχι πολύ μακριά, το 1960 τι έπρεπε να κάνει, θα τραβάει τα μαλλιά του. Έπρεπε να ζυμώσουν ψωμί, να σηκωθούν χαράματα, να ανάψουν φούρνο, να ζεστάνουν νερό για να έχουν ζεστό νερό να αλλάξουν το παιδί τους, να έχουν πανιά, όχι πάμπερς, πώς τα λένε, μπεμπιλίνο, να έχουν πανιά, τα οποία λερώνονταν και έπρεπε να τα πλένουν, να στεγνώνουν, να βάζουν άλλα πανιά, μια διαδικασία ολόκληρη, για να μαγειρέψουν πολλές φορές να ανάψουν ξύλα. Και δεν μιλάμε για το 1800, μιλάμε για 40 χρόνια, 50 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 60, τίποτε. Οι γιαγιάδες μας. Κι όμως λέγαν δόξα τω Θεώ και ζήσαν πολέμους και χάσαν παιδιά. Δεν θα ξεχάσω και κάποια έτσι. Μπαίνουμε στον Οκτώβρη, επίκαιρο είναι η Ιωαννίδου Ελένη, νομίζω το μικρό της. Δεν είμαι σίγουρα, αλλά το επώνυμο το ξέρω. Είναι από τα μέρη μου, κάτω από την Κυπαρισία. Χάνει το πρώτο της παιδί στο μέτωπο, το 40, και στέλνει επίγον τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιστράτηγο της Ελληνικής Στρατιάς. Έχω, λέει, ακόμη 4 γιους και τον άντρα μου. Σας παρακαλώ να τους κλητεύσετε εκτάκτως, γιατί πρέπει να υπηρετήσουν την πατρίδα. Σήμερα θα έλεγε, μήπως έχετε κανένα διαβατήριο αμερικάνικο, βρετανικό, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά να τους στείλω έξω να γλιτώσουνε. Πάρτε τους και αυτούς, λέει. Και δόξαζε το Θεό. Και έζησε. Και είδε και παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα και χαιρόταν μέχρι το τέλος της ζωής της. Τι έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει και έχουμε φτάσει να είμαστε μίζεροι και να σκορπάμε μιζέρια δίπλα μας? Τι έχει αλλάξει? Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό. Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό γιατί? Γιατί κατά βάθος δεν θέλουμε καμία δυσκολία. Δεν θέλουμε άσκηση. Δεν θέλουμε σταυρό. Και επειδή δεν θέλουμε αυτά, δεν ανθίζει το λουλούδι της δοξολογίας ούτε στην καρδιά μας, ούτε στη διάνοιά μας, ούτε στα χείλη μας. Όποιος αποδεχθεί τη δυσκολία, τον πόνο, τον κόπο της ζωής και μάλιστα να το πούμε κι αλλιώς, να τον αποδεχθεί αυτό τον κόπο και τον πόνο και τη δυσκολία ως φάρμακο, ως θεραπεία στη ζωή του. Όποιος το αποδεχθεί, αυτός γιατρεύεται και γευόμενος τους καρπούς της θεραπείας μπορεί να δοξάζει το Θεό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί λέμε για τους Αγίους και λέμε μόνο τα προορατικά και τα διορατικά. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω για θαύματα και να τα ακούω από εμάς, από εδώ, από τους χριστιανούς. Αντί να πάρουμε παράδειγμα από τους Αγίους, αν πέταξε από το ένα μέρος στο άλλο, αν είπε προφητεία, αν τον φώναξε με το όνομά του, εντάξει, και τι έγινε? Και τον φώναξε. Μέγας ο Θεός. Και άλλα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και νεκρούς να αναστήσει και να θάψει ολόκληρη Ήπειρο και να την ξαναναστήσει πάλι μέσα από τα νερά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τα παραδείγματά τους όμως δεν τα παίρνουμε. Γυρνάει και λέει ο Παΐσιος, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει, γιατί ό,τι κέρδισα, λέει, από την ασθένεια καρκίνος που τον είχε ζητήσει κιόλας. Γιατί λέει, μου ζητάνε να προσεύχομαι για ανθρώπους που έχουν καρκίνους και αυτά, και το κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς είναι ο πόνος αυτός. Δώσ' τον σε μένα, λέει, Θεέ μου, δώσε με ένα καρκινάκι, να έχω
τρόπο να προσευχηθώ για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη σφαίρα. Έτσι. Άλλη σφαίρα. Και του το δίνει και λέει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου», λέει. «Όσα κέρδισα», λέει, «από την αρρώστια, δεν τα έχω κερδίσει τόσα χρόνια από την άσκηση, η αντιμετώπιση του πόνου ως θεραπευτικού φαρμάκου». Δεν το βλέπει φαρμάκι, το βλέπει φάρμακο. Δεν γογγίζει, χαίρεται και δοξάζει και κερδίζει. Κερδίζει μέσα από αυτό. Εμείς θέλουμε να μην πάθουμε τίποτε, να μην κάνουμε τίποτε. Λες και είμαστε οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτώσεως. Αν δεν είχαμε τις πτώσεις μας και οι πρωτόπλαστοι και εμείς ως νήσι διάδοχή τους, ίσως δεν θα χρειαζόταν ούτε ο πόνος, ούτε ο θάνατος, ούτε η αρρώστια, ούτε ο κόπος, ούτε η άσκηση, ούτε ο σταυρός, ούτε τίποτε. Αλλά κάναμε τις αμαρτίες. Και μην πει κάποιος τις έκανε ο Αδάμ και η Εύα και τι φταίμε εμείς. Τα ίδια κάνουμε. Και είδαμε τι πάθανε και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς. Και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς και χειρότερα. Ανυπακοή στην ανυπακοή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους πάντες, αλλά όχι το Θεό. Ο οποίος μας λέει αυτά που μας συμφέρουν, έτσι. Χαζοί είμαστε. Σιγά που θα σ' ακούσω, του λέμε. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Βρε παιδί μου, θα φας το κεφάλι σου. Όχι, θα κάνω το δικό μου. Και κάνουμε το δικό μας. Και τρώμε το κεφάλι μας. Και δεχόμαστε αυτό τον πόνο και πονάμε, αλλά εγωιστικά λέμε πάλι το δικό μου θα κάνω. Ενώ αν πεις ευλόγησον, συγχώρησέ με, έκανα λάθος. Και το πάρεις αλλιώς και δεχθείς εκούσιους και ακούσιους πόνους, τότε βγάζεις φτερά. Όχι γίνεσαι σαν τον Αδάμ και την Εύα πριν την πτώση, γίνεσαι καλύτερος από αυτούς. Οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του που πορεύονται θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης πτώσεως. Μας έχει δώσει το φάρμακο δίπλα μας ο Θεός και δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ακόμη και σε αυτή την εποχή έτσι της πανδημίας, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, το πρόβλημα δεν είναι η αρρώστια μόνο ή τα φάρμακα ή τα εμβόλια. Αυτά έχουν την πορεία τους, θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν ό,τι γίνει και ό,τι γίνει θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από αυτά δεν κρύβεται μια στοιχειώδη μέρημνα δική μας. Θα λέγαμε κρύβεται μια ειδωλοποίηση της εδώ ζωής, της υγείας μας, της ομορφιάς μας, θα πούν άλλοι, χίλια δυο άλλα πράγματα. Κανένας να μην αρρωστήσει, κανένας να μην πεθάνει, κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουν πολύ καλά ότι ό,τι και αν γίνει κάποιοι θα αρρωστήσουν, μακάρι λιγότεροι. Κάποιοι ίσως και θα πεθάνουν, κάποιοι θα πονέσουν, κάποιοι δεν θα πονέσουν, κάποιοι θα τρομάξουν. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά είχαν άλλο τρόπο, άλλη διάθεση οι άνθρωποι. Εμείς όσο ξορκίζουμε τον πόνο και τον στέλνουμε μακριά μας, τόσο πιο πολύ έρχεται και τον βιώνουμε πιο τραυματικά, τον βιώνουμε πιο έντονα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στην εποχή μας έχουμε ανεβάσει πολύ το βιωτικό επίπεδο, ζούνε οι άνθρωποι περισσότερο, έχουμε φάρμακα, έχουμε δόξα τω Θεώ χίλια δύο πράγματα που φώτισε ο Θεός τους επιστήμονες και τα βρήκανε. Παλιά πέθαινες με μια γρήπη, με μια καρδιά, τι του ήρθε λέει του κολοκοτρώνη, κόλπος, εγκεφαλικό θα ήταν αυτό. Είχαν τότε φάρμακα για την πίεση, μπορεί να είχε πίεση 10 χρόνια άνθρωπος, δεν ήξερε να την αντιμετωπίσει. Λοιπόν, βδέλες βάζανε οι γιατροί, όταν πάθαινε ο άνθρωπος πια εγκεφαλικό, είχε γίνει σαν παντζάρι από την πίεση που ανέβαινε, για να τραβάνε το αίμα, μπας και το γλιτώσουν τελευταία στιγμή. Τώρα δεν έχουμε τέτοια, δόξα τω Θεώ. Παρόλο λοιπόν που έχουμε μεγάλες ευλογίες από το Θεό, παρόλα αυτά δεν δοξάζουμε. Και όχι μόνο αυτό, πιο πολύ φόβο για τον πόνο. Πιο πολύ φόβο για τα πάντα. Και πολλά ψυχικά προβλήματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα λεγόμενα, τα οποία στη ρίζα τους είναι πνευματικά προβλήματα. Δείχνουν λανθασμένη τοποθέτηση του ανθρώπου, που σιγά σιγά αυτό βέβαια γίνεται ψυχολογικό και πολλές φορές και ψυχιατρικό. Ξέρετε, υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος σύνδεσης της
ψυχικής κατάστασης, της πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου με την σωματική του κατάσταση. Δεν είναι ασύνδετα το ένα από το άλλο. Και οι ορμόνες που εκρίνει ο οργανισμός και όλα και το πώς δουλεύει και το αν μεταβολίζει τα καλά συστατικά, τις βιταμίνες, τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με το πώς είναι η ψυχή μας. Όλα. Και αν είναι χάλια η ψυχή μας, όλα σφίγγουνε. Το έντερο στρίβει, του μπανιάζει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να χωνέψει, αισθάνεται πρισμένος, αισθάνεται άσχημα. Η καρδιά δεν δουλεύει καλά, η πίεση ανεβαίνει, το ζάχαρο απορριθμίζεται. Δεν τα έχετε δει αυτά, οι γιατροί σας τα λένε. Λοιπόν, γιατί? Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και βέβαια, φτάνουμε να θέλουμε φάρμακα και για τα ψυχικά προβλήματα. Γιατί όμως? Γιατί δεν δουλεύουμε σωστά εξ αρχής. Τα βλέπουμε τα πράγματα σαν να μας χρωστάει ο κόσμος όλος. Ο μικρός Αναστάσης Κεφαλάς που έγινε Άγιος Νεκτάριος, δεν του χρώσταγε κανείς τίποτε. Ήταν ευγνώμων που μπορούσε να μένει μέσα στον μπακάλικο του μπάρμπα του στην Κωνσταντινούπολη και να τρώει ό,τι περίσευε από τον μπακάλικο για να ζήσει. Και ήξερε να είναι ευγνώμων με αυτά. Και η πρώτη του ιεραποστολική εξόρμηση, ξέρετε ποια ήτανε? Όταν πήγαινε τα δέματα από τον μπακάλικο, γιατί δεν είχαν σακούλες πλαστικές, χαρτί είχαν, και τυλίγαν το τυρί, το ψωμάκι, τι έδινε εκεί πέρα, το αλεύρι, τη ζάχαρη. Λοιπόν, σε αυτά τα χαρτιά, επειδή είχε μάθει να διαβάζει λίγο την Καινή Διαθήκη, κάτι από τους αρχαίους σοφούς, έγραφε επάνω ρητά της Καινής Διαθήκης, στον μπακαλόχαρτο. Και ήταν και ευχαριστημένος και χαιρότανε με αυτή την ιεραποστηλική του έτσι εξόρμηση. Σήμερα θα γελάγαμε, θα λέγαμε τι κάνει αυτό, αυτό είναι χαζό. Θα το λέγαμε, θα τον κοροϊδεύαμε πρώτοι εμείς. Αυτός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν του χρωστάει κανένας τίποτα, ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Και ό,τι του έρχεται, το δέχεται εν ευχαριστία πολύ. Γι' αυτό το λόγο και του έρχονται πολλά. Καλά και κακά και μέσα από όλα αυτά γίνεται ο Μέγας Άγιος Νεκτάριος. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι Άγιοι. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, ως δωρεές του Θεού. Και να πούμε και ένα μυστικό του πνευματικού νόμου. Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό? Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή, αν θα πάθω προβλήματα υγείας για να γίνω άνθρωπος, δεν μου το έχει στείλει ο Θεός επειδή έτσι το θέλησε. Όχι, δεν θέλει ο Θεός να αρρωστήσουμε. Εγώ του το έχω ζητήσει. Γιατί? Αν είμαι εγωιστής, καλή ώρα. Και νομίζω ότι μπορώ να ρυθμίσω τα πάντα. Να έχω τον έλεγχο των πάντων. Στη δουλειά μου, στο σπίτι, στα παιδιά. Τι εγωισμός, εωσφορικός εγωισμός. Ένας Θεός ολάκερος μας έχει ελεύθερους, μας έχει δώσει κατευθύνσεις και δεν επεμβαίνει με τέτοιο στανικό τρόπο στη ζωή μας, έτσι. Ούτε έχει τη φιλοδοξία με το ζόρι να μας πάει από εδώ ή από εκεί. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ως τις θέλει. Εμείς θέλουμε με το ζόρι τα παιδιά μας να κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Η γυναίκα μας ή ο άντρας μας, αν είστε γυναίκες, να μ' ακούει 100%. Οι υπάλληλοι, αν είμαστε, ξέρω εγώ, εργοδότες και έχουμε καμιά δουλειά, απίκο. Εκεί. Εγώ θα βαράω το ζουρνά και εσείς θα χορεύετε. Και αν κάτι στραβώσει, πάσχω. Γιατί? Γιατί έχω πάρει πάνω μου αρμοδιότητες που δεν μου ανήκουν. Γιατί έχω να λάβει φορτία τα οποία ξέρω βαθιά μέσα μου, γιατί υποφέρω κάθε μέρα ότι δεν μπορώ να τα σηκώσω. Και αντί να πω, Θεέ μου, μπροστά εσύ και πίσω εγώ, λέω, Θεέ μου, εγώ κάνω το πρόγραμμά μου και εσύ τρέχασε παρακαλώ να μαζέψεις τα σημάζευτα. Και τρέχει ο Μέγας Θεράπων, ο Μέγας Υπουργός της Σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός μας,
θεράπων, δούλος είναι, υπουργός, υπηρέτης, αυτό σημαίνει στα ελληνικά υπουργός, μην κοιτάτε τώρα που τα αλλάξαμε, τρέχει ο Μέγας Θεράπων λοιπόν να μας σώσει από τα δικά μας λάθη και πάθη. Και τι γίνεται, σου λέει να του στείλω κανένα παπά να του μιλήσει, κανένα γιατρό να του πήρε παιδάκι μου, μην αγχώνεσαι, να του στείλω κανένα γέροντα να, να κάνει λίγη προσευχή για αυτό, δεν παίρνει χαμπάρι. Γιατί αυτός και το γιατρό και τον παπά και το γέροντα τον θέλει απλά να ενισχύσει το πρόγραμμά του. Και μετά τι του λέει, αφού δεν καταλαβαίνεις έτσι, πάρε ξέρω εγώ έτσι ένα ζαχαράκι να το έχεις να σε ταπεινώνει, μπας και λίγο χαλαρώσεις. Δεν πιάνει αυτό, πάρε μια υπνία το βράδυ, μπας και πρέπει να πάρεις ταμπού, κανένα υπνοτικό, για να κοιμηθείς. Και αποδεχθείς ότι αυτά που ήταν για τους τρελούς, που τα δίναν οι τρελογιατροί, έτσι δεν λέμε, δεν είμαι και τρελός να πάω στον ψυχίατρο, τελικά αφορούν και εμένα. Και ταπεινώνεσαι, ησυχάζεις, έρχεσαι στα ίσια σου και λες, Θεέ μου, τι ανόητος που είμαι, τι ανόητος με, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό που μπορώ να σου μιλάω και να σου λέω δόξα το Θεό. Και αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Να λοιπόν πώς εμείς γυρεύουμε τη θεραπεία που θέλουμε. Αφού δεν παίρνουμε χαμπάρι αλλιώς, αναγκάζουμε το Θεό να μας δώσει κάτι άλλο. Αν εγώ είμαι συνεργάσιμος εξ αρχής και μαθαίνω να ανοίγομαι στο θέλημα του Θεού και να μην κάνω το Θεό εγώ στη ζωή μου, τότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Γι' αυτό και βλέπετε αυτούς που μπορούσαν να τα αφήσουν με ένα παιδικό τρόπο τα πράγματα στα χέρια του Θεού, τους βλέπεις μεγαλώνουν και αισθάνεσαι, κι ας είναι 90 χρονών άλλος, 100 χρονών μπροστά σου, ότι έχεις μωρουδάκια, μωρά παιδιά της αγκαλιάς, ούτε καν του που μπουσουλάνε και περπατάνε, ότι έχεις τέτοιο μωρό κοντά σου και ησυχάζεις κι εσύ δίπλα του. Είτε το έκανε εξ αρχής, είτε το πέτυχε με καλλιέργεια αυτό το πράγμα, αυτή την παιδική κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπεις είναι ήσυχος. Είναι ήσυχος σαν ένα παιδί στα χέρια του πατέρα του και της μάνας του. Και κάθεσαι κοντά του και ησυχάζεις για όσο θα κάτσεις εκεί. Γιατί? Γιατί είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που δοξάζει το Θεό για τα πάντα, που χαίρεται τα πάντα, που αφήνεται στο πρόγραμμα του Θεού και δεν κάνει δικά του προγράμματα μεγαλόπνοα. Να κάνετε προγράμματα, να έχετε όνειρα, αλλά υπό την αίρεση, την αναγκαία αίρεση, αίρεση σημαίνει συνθήκη, έτσι, προϋπόθεση, ότι εγώ θέλω αυτό Θεέ μου, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, ό,τι επιτρέψεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ θα πορεύομαι προς τα εκεί που μου κόβει το μυαλό μου και πιστεύω ότι είναι σωστό, έχω ρωτήσει και έχω πάρει και δύο γνώμες, έτσι, το πνευματικό μου, όποιον αγαπάω, όποιον σέβομαι και με αγαπάει, αλλά εσύ ξέρεις. Αν θέλεις, ανοίγεις όλους τους δρόμους. Αν δεν θέλεις, το κόβεις. Και τι ωραία που λύνονται όλα τα πράγματα. Και άμα το κόψεις, λες δόξα τω Θεώ. Και άμα το δώσεις, πάλι δόξα τω Θεώ. Και μάλιστα πολλές φορές όταν το κόψει και περάσει και λίγος καιρός, καταλαβαίνεις από τι σε γλίτωσε. Και λες δόξα τω Θεώ, με χέρια και με πόδια κάνεις το σταυρό σου. Χαίρεσαι. Γιατί αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού Πατέρα στη ζωή σου. Πρέπει λοιπόν να ανοιχτούμε. Να ανοιχτούμε στα χέρια του Θεού. Να αποδεχθούμε τον πόνο και τον κόπο στη ζωή μας. Να αναλάβουμε και εκουσίως κόπους και πόνους. Ποιοι είναι αυτοί οι εκούσιοι κόποι και πόνοι? Να κάνω τον πόνο του ανθρώπου που είναι δίπλα μου δικό μου πόνο. Αυτό ευαρεστεί πάρα πολύ το Θεό. Όταν πονάει αυτός εδώ, ο άλλος εκεί πέρα, ο άλλος εκεί πέρα και πονέσω κι εγώ λίγο γι' αυτόν, ξέρετε τι γίνεται? Και μέσα μας και στον ουρανό ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι. Από εκεί ψηλά ο Τριαδικός Θεός κοιτάζει προς τα κάτω και λέει «Πω, αυτός είναι δικός μου», λέει. «Είναι παιδί μου». Γιατί? Γιατί πόνεσε για τον άλλον. Αυτό είναι όπως σας το λέω. Έτσι λέει ο ίδιος ο Θεός. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί παίρνει το μήνυμα του ουρανού. Και χαίρεται.
και δεν το παίρνει επάνω του, ανοίγεται ακόμη περισσότερο και πονάει ακόμη περισσότερο και ταυτόχρονα χαίρεται. Έτσι ζήσαν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μπορούν να δοξάζουν το Θεό. Έτσι. Πρέπει να ζηλέψουμε αυτό τον τρόπο των Αγίων. Ειδικά στους καιρούς που περνάμε και σε αυτούς που θα έρθουν και που θα έρθουν, δεν κινδυνολογώ. Αλλά πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι ζούμε μια απορία ιστορική. Ξεκινήσαμε από την αρχή, από την καταβολή του κόσμου και θα φτάσουμε στα τέλη του κόσμου, όποτε φτάσουμε. Και μάλιστα αυτά τα τέλη αυτού του κόσμου που ζούμε, ξέρουμε ότι θα έρθουν γιατί δεν θα γίνεται χειρότερα και θα πει ο Θεός πρέπει να σταματήσουμε λίγο την κατάσταση αυτή, να πάμε σε καινή γη και καινούς ουρανούς, στη Βασιλεία Του, έτσι. Να σταματήσουν πλέον οι αδικίες, να σταματήσουν οι ανισότητες, να σταματήσουν όσα μας λυπούν σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Και όσο θα πορευόμαστε προς τα εκεί, ξέρουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Αφήνεται, πορεύεται προς τα εκεί και με αυτόν τον τρόπο δοξάζει το Θεό μέχρι και την ώρα που βγαίνει η ψυχή του. Μέχρι και την ώρα που μπορεί να συμβεί το πιο συνταρακτικό και άσχημο πράγμα στη ζωή του. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο πόνος αυτός είναι φάρμακο. Να πάρουμε τον πόνο του άλλου και να τον κάνουμε δικό μας και να κάνουμε και λίγο κόπο. Τι κόπο? Να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε αγάπη. Να κάνουμε ταπείνωση. Να κάνουμε, λέω. Δεν θα έχουμε προσευχή, γιατί για να πεις ότι έχεις προσευχή, είναι μεγάλος ο δρόμος. Σημαίνει ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με το Θεό. Μιλάς με το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε. Σαν να μιλάγαμε. Θα κάνουμε αγάπη. Σαν να είχαμε αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Όταν ο Θεός είναι μέσα μας, τότε ο άνθρωπος τριαντάφυλλο η καρδιά του. Μοσχοβολάει και δέχεται τους πάντες και αγαπάει και τους πάντες. Εύκολα, χωρίς προσπάθεια. Δεν τίθεται καν θέμα να συγχωρήσει και να συγχωρεθεί. Είναι με αγάπη προς όλους. Θα κάνουμε αγάπη. Θα κάνουμε ταπείνωση. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα παίρνουμε κόπους και πόνους. Εκούσιους. Αυτή είναι η άσκηση της Εκκλησίας. Η λίγη νηστεία μας, η προσευχή μας. Το να ανοίξουμε να δούμε τι κάνανε οι Άγιοι και να το ζηλέψουμε και να πούμε βοηθήστε και εμένα κάτι από αυτά ό,τι μπορώ να κάνω. Όχι για να αποκτήσω τα χαρίσματά σας, όχι. Για να μπορεί να με χαίρεται ο Θεός και να λέει κοίτα και αυτός Υιός Αβραάμ εστί, δικό μου παιδί είναι και αυτός. Θα κάνουμε ελεημοσύνη, εσπλαχνία. Κατά το γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Και τότε λέει θα γίνεται οι υψείς του πάντες. Να έχουμε σπλάχνα ικτήρμων. Δεν έχουμε, μην νομίζετε, δεν είναι εύκολο. Περισσότεροι είμαστε μνησίκακοι. Κακεντρεχείς. Βλέπουμε τον άλλο και πέφτει και γελάμε. Όχι στον δρόμο μόνο που είναι και λίγο θεαματική η πτώση και εκεί μπορεί να σε πιάσουν τα γέλια. Πέφτει σε αμαρτίες καμιά φορά. Παραδεχτείτε το. Και κρυφοχαιρόμαστε. Αχ, την πάτησε κι αυτός. Άρα εγώ είμαι καλύτερος που δεν την πάτησα εκεί. Είναι υποσυνείδητα αυτά. Περνάνε μέσα μας. Γιατί έτσι έχουμε κακό τρόπο από μικρή δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε εσπλαχνία. Θα δείξουμε σπλάχνα εκτιρμών και ας μην μας βγαίνει. Και αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε θα έρθει ο Θεός και θα την ευλογήσει. Και θα την κάνει κατάσταση μέσα μας. Άλλωστε, όλες οι αμαρτίες και τα πάθη που έχουμε, τι είναι, συνήθειες. Κάναμε μια κακή πράξη, την ξανακάναμε και τι έγινε, χούι. Συνήθεια, κακιά συνήθεια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτή την κακιά συνήθεια εμείς θα την κάνουμε καλή. Εκεί που μου έρθει να του σπάσω τα μούτρα του άλλου, θα του λέω, να σε καλά αδερφέ μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Μία θα το πεις μέσα από τα δόντια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό. Εκεί κοντά στις 1500 θα το πετύχουμε. Θα έρθει η χάρη του Θεού και θα πει αυτός εδώ. Ταλαιπωρείται τόσο καιρό και προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Θα του το δώσω. Θα του το δώσω να το έχει έτσι. Χάρισμα, γιατί είναι παλικάρι, αγωνίζεται.
Είμαστε εμείς ικανοί να κάνουμε μαρτύριο, να κάνουμε ομολογία? Για να γίνεις ομολογητής και μάρτυρας, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, πρέπει να μην έχεις εμπάθεια μέσα σου. Πρέπει να είσαι και καθαρός. Μην νομίζετε ότι ακάθαρτοι όντες εμείς μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα και να ομολογούμε Χριστό και να γίνουμε και κήρυκες και να αρχίσουμε και να είμαστε και έτοιμοι για το μαρτύριο, έτσι ψηλά τα λάβαρα και τα συναφή. Πολύ ωραία είναι αυτά. Αλλά για να τα κάνεις επιτυχημένα, χωρίς να κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους άλλους, θέλει καθαρότητα εσωτερική. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Αλλά τι? Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια να μην λέμε δικά μας, να λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι, τουλάχιστον όπου μας ρωτάνε. Και λέγοντας αυτά, σιγά σιγά σε καθαρίζουν οι πρεσβείες των Αγίων. Σου δίνουν τη δύναμη να πεις αυτά που πρέπει να πεις όταν θα κληθείς. Γιατί όλοι αυτοί θα λένε, κοίτα αυτός εδώ, καθόταν και ασχολιόταν, τι έκανε ο ένας Άγιος, ο άλλος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι τι θα κάνουν, δεν θα είναι κοντά του. Και τον βοηθάνε να καθαριστεί. Και ο Θεός είναι δίπλα μας. Και μας δίνει και ευκαιρίες και μετάνοιας και μας δείχνει και καμιά μπάτσα όταν ξεφεύγουμε να μαζευόμαστε πάλι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούμαστε. Και φτάνουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας Χριστού. Αρκεί να το θέλουμε. Πάλι το λέω αυτό. Αρκεί να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, η δοξολογία μετά είναι αυθόρμητη. Γιατί δεν είσαι μόνος σου. Ξέρεις ότι είναι δίπλα σου ο Θεός. Είναι δίπλα σου η Παναγία, είναι δίπλα σου οι Άγιοι, οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι. Όλοι είναι κοντά σου. Όλος ο ουρανός είναι δίπλα σου. Και σου κάνει τη γη ουρανό. Και ενώ πατάς τη γη, ταυτόχρονα είσαι και στον ουρανό. Χωρίς να είσαι θεροβάμων, χωρίς να είσαι στον κόσμο σου. Ζεις εδώ, πατάς εδώ, αλλά ταυτόχρονα έχεις βάλει μετοχές εκεί πάνω, στην επιχείρηση του ουρανού. Και είναι και με καλή απόδοση οι μετοχές αυτές. Αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μη χάνετε ευκαιρία να δοξάζετε το Θεό. Βάλτε το χαμόγελο στα χείλη, το οποίο διώχνει όλες τις πονηρίες, όλους τους πειρασμούς. Το χαμόγελο, να ξέρετε, σκοτώνει το διάβολο. Δεν μπορεί να γελάσει. Δεν μπορεί να γελάσει. Το προσπαθεί, αλλά δεν του βγαίνει. Και αν γελάσει καμιά φορά, ξέρετε πότε γελάει, όταν εμείς την πατάμε και πέφτουμε σε αμαρτίες. Αν είχαμε τρόπο να τον πάρουμε με φωτογραφία, καλύτερα να μην τον δείτε όμως, θα τρομάζατε. Αυτό το γέλιο δεν είναι γέλιο. Δεν έχει κάτι όμορφο. Τον κάνει ακόμη πιο αποκρουστικό. Ακόμη πιο αποκρουστικό. Εμείς όμως, αν εκείνη τη στιγμή που πέσουμε, που έχουμε πέσει κάτω, που έχουμε αμαρτήσει, κοιτάξουμε τον Χριστό και του πούμε, τώρα ούτε να σε κοιτάξω δεν μπορώ, αλλά σε ευχαριστώ γιατί εσύ με συγχωρείς και με αγαπάς. Εγώ ακόμη δεν σε έχω αγαπήσει, βόηθα με να σε αγαπήσω λίγο καλύτερα και να σε ακούω και να κάνω αυτά που θέλεις εσύ. Και του το πεις αυτό και βάλεις ένα χαμόγελο, φου, φεύγει μακριά ο διάβολος. Υπάρχει το περιστατικό στο γεροντικό που είναι ένας γέροντας, καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού πραγματικά. Και έχει έναν υποτακτικό, καημένος ήταν αδύναμος. Τότε ήταν στα μέρη της Νητρίας, εκεί στην Αίγυπτο, εκεί στην έρημο μέσα, σε σπήλαια, σε διάφορα ασκητικά μέρη. Τι, δεν είχαν και τρόπο εκεί να κερδίζουν τα προστοζήν, οπότε τι κάνανε συνήθως, πλέκανε καλάθια με τα καλάμια που βρίσκανε, με κανένα ξύλο σκαλίζαν καμιά κουτάλα, κανένα πυρούνα, ξέρετε, και κατέβαινε συνήθως ο νεότερος στο παζάρι μια φορά στο τόσο, στην πιο κοντινή πόλη να πουλήσει τα εργόχειρα, να πάρουν κάτι τις, να πάρουν λίγο στάρι, να πάρουν λίγο αλεύρι, να έχουν κανένα παξιμάδι, χουρμάδες εκεί που έχουν στα μέρη εκείνα, να μπορούν να πορευθούν. Ασκητικός βίος. Αυτό το καλογέρι λοιπόν το αδύναμο, ήταν και νέος άνθρωπος, πήγαινε, πούλαγε τα καλάθια, μόλις έπαιρνε τα λεφτά, τούμπαινε ο πειρασμός, τσακ, στο πορνείο.
Είδατε, σας φάνηκε περίεργο, ε? Τι περίεργο είναι καημένοι. Λοιπόν, το πιο απλό πράγμα είναι. Από τα λόνια στα σαλόνια και το αντίθετο. Όλοι μας είμαστε υποψήφοι. Από τον ομιλούντα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο επί της γης. Και για το ένα και για το άλλο είμαστε ικανοί, μη φοβάστε. Λοιπόν, στο πορνείο. Πήγαινε κανονικά, πλήρωνε, γύρναγε άφραγκος πίσω στο γέροντα. Διπλό το κακό. Και την ψυχή του είχε βλάψει, είχε πέσει την πορνεία. Τριπλό. Και το γέροντά του είχε στενοχωρήσει και δεν έφερνε και τίποτα για να φάνε. Τα είχε σκορπίσει. Μακροθυμία ο γέροντας. Τον συμβούλευε, τον εμψύχωνε να προχωρήσει στη μετάνοια. Άντε πάλι από την αρχή, άντε να κάνεις προσευχούλα, άντε να κάνουμε εργόχειρο. Και κοιτάξτε, τον ξανάστελνε. Δεν μπορούσε να πάει ο γέροντας, αφού ήταν παππούς, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Πήγαινε το καλοκαίρι, ξανά έπεφτε. Αυτό γινόταν επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Και εκείνος που είναι ο τεχνουργός της απώλειας, ο αρχιτέκτονας της απώλειας, ο διάβολος, κάποια στιγμή, αφού έχει πάει και στο πορνείο και έχει βγει και κάθε φορά στενοχωριότανε. Κάθε φορά καταλάβαινε πόσο χάλια είναι οι επιλογές του, πόσο αδύναμος είναι. Γυρνάει και του λέει, έλα τώρα, πάλι θα γυρίσει το γέροντα να του ζητήσει συγγνώμη. Πάλι θα σε συγχωρέσει ο γέροντας και ποιο νομίζεις ότι κοροϊδεύεις. Τον εαυτό σου, το Θεό, το γέροντα. Ας τα παράτατα του λέει και τα λοιπά. Γυρνάει λοιπόν το καλογέρι εκείνο που η αγάπη του Θεού όπως εκφραζόταν μέσα από την αγάπη του γέροντα του είχε σταθεροποιήσει μέσα του τι. Την ελπίδα και την ευχαριστία προς το Θεό που τον ανέχεται και τον αγαπάει. Και γυρνάει και λέει στο διάβολο, όχι του λέει, εγώ θα γυρίσω πίσω γιατί ο γέροντάς μου αγαπάει και ο Θεός μου αγαπάει και ελπίζω λέει, κάποια στιγμή λέει, να με βρει σε μετάνοια ο Θεός και να με πάρει για να μην με κερδίσεις εσύ. Τότε λέει, έκανε ένα κρότο τρομερό ο διάβολος, εξαφανίστηκε, έσκασε, έφυγε από μπροστά του. Και στο σημείο εκείνο λέει, βρώμαγε για πολύ καιρό λέει το σημείο αυτό, από την πόχα αυτή του διαβόλου και τον άφησε. Γιατί αυτός ήλπιζε στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Και δεν το θέλει αυτό ο διάβολος. Θέλει την απελπισία. Γιατί με την απελπισία σε έχεις το τσεπάκι. Δεν πιστεύεις στο Θεό σου λέει αφού απελπίζεσαι. Ενώ ελπίζεις στο Θεό, άρα πιστεύεις. Άρα όσες αμαρτίες και αν σε βάλω εγώ να κάνεις, όσα πάθη και αν έχεις, θα μου ξεφύγεις. Σε στέλνω πιο κοντά στη μετάνοια, λέει ο διάβολος. Σε στέλνω πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και τον άφησε. Και πραγματικά αυτός ο καλόγερος μετά είχε μια οσιακή πορεία και έφτασε στη σωτηρία του χάρη στη μεγαλοψυχία του γέροντά του και βέβαια στην αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Όλοι μας είμαστε σαν και αυτό τον καλόγερο που πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Σε άλλες συνθήκες, με άλλα πρόσωπα, με άλλα πράγματα, αλλά εκεί είμαστε. Και βέβαια δεν είναι αμαρτία μόνο εκείνη η πορνεία. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές αμαρτίες. Να μένουμε στο Χριστό. Να ελπίζουμε στο Χριστό. Να προσπαθούμε να τον αγαπάμε το Χριστό. Να κάνουμε υπομονή σε όλη αυτή την κακουχία, γιατί είναι μια ταλαιπωρία, μια κακουχία για την ψυχή μας. Όλη αυτή η κατάσταση. Να κάνουμε υπομονή. Φταίμε κιόλας, γιατί να μην κάνουμε υπομονή. Να επιμένουμε να θέλουμε την αγάπη και τη συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πορευόμενοι να δοξάζουμε το Θεό για τα πάντα. Για τα πάντα. Και με πολλή ησυχία, με πολλή ταπείνωση θα πορευθούμε στη σωτηρία μας με τις πρεσβείες όλων των Αγίων και της Υπεραγίας του Τόκου και με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε αυτό που είναι ο στόχος όλων μας. Να σωθούμε. Ό,τι λοιπόν εξάπτει την καρδιά μας να δοξάζει το Θεό, να το καλλιεργούμε. Να κάνουμε και καλό λογισμό. Να βγάζουμε πνευματικά, το λέω και από τη μήγα ξύγκη που λένε. Κέρδος από τα πάντα. Και το κέρδος είναι η δοξολογία του Θεού.
Είναι η δοξολογία του Θεού. Μακριά από κάθε τι που μας στενοχωρεί, που μας ρίχνει, που μας μιζεριάζει. Όχι να κρύβουμε την πραγματικότητα από μπροστά μας. Όχι, θα τη βλέπουμε. Αλλά εκεί που θα βλέπουν όλοι το άσχημο, εμείς θα βλέπουμε το καλό, που πάντα υπάρχει. Απλά το κρύβει ο διάβολος. Μπαίνει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, στο λεωφορείο να πάει Θεσσαλονίκη, ο οδηγός, τέρματα λαϊκά, καψουροτράγουδα, ξέρετε τώρα, τέτοια τραγούδια. Αυτά άκουγε ο άνθρωπος, αυτά έβαλε. Πού να ξέρει ότι έχει τον Παΐσιο τώρα μέσα στο λεωφορείο, αλλά και αν το ήξερε σιγά. Άνθρωπος λέει και αυτός. Δεν ήταν αγιορείτης ο οδηγός, απλώς λαϊκός άνθρωπος ήταν. Οι άλλοι όμως εκεί μέσα σου λέει, δεν σέβεται το γέροντα. Πήγα λοιπόν και του την πέσαν όλοι. Μα δεν τρέπεσαι και τι γίνεται αυτό και για το και τ' άλλο και βάζεις τέτοια τραγούδια και μιλάνε για έρωτες και για αυτά και έχουμε τον Άγιο, το γέροντα Παΐσιο εδώ πέρα, όλο το Άγιο Όρος πηγαίνει, όλοι οι άνθρωποι απ' έξω πηγαίνουν να πάρουν την ευχή του, τι ασεβής που είσαι. Τους παίρνει χαμπάρι ο Άγιος Παΐσιος και λέει, τι λέτε, λέει, άστε τον άνθρωπο, λέει. Μια χαρά, λέει, είναι αυτά τα τραγουδάκια. Τα πήρα, λέει, για ισοκράτημα και λέω την ευχή τόσο όμορφα, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το βάλε για ισοκράτημα. Πάλι, λέει, σε μια έξοδό του στον κόσμο, είδε ένα ζευγαράκι, είχε αρχίσει τα φιλιά της, αγκαλιές, ξέρετε, έτσι, έντονα, θερμά. Οπότε, αρχίσανε παραδίπλα οι καλοί, σαν και εμάς. Σκανδαλιζόμαστε εύκολα. Μα τι κάνουνε τώρα, δεν ντρέπονται μπροστά στον κόσμο, έτσι. Γιατί, λέει, νιώπαντρίνε τα παιδιά και αγαπιούνται τόσο πολύ, λέει, τι κακό κάνανε, δεν κάναν τίποτε. Δεν έβαλε λογισμό, δεν τούκοβε, δεν ήξερε αν είναι παντρεμένοι ή δεν είναι. Αυτός ήξερε ονόματα, ήξερε τις δουλειές του καθενός, ήξερε πράγματα και θάματα. Δεν ασχολήθηκε με αυτό. Έβαλε ένα καλό λογισμό, παντρεμένοι θα είναι. Και αγαπιούνται, δεν μπορούν να κρύψουν την αγάπη τους. Μακάρι λένε αγάπαγα κι εγώ το Θεό έτσι και σαν τρελός να τον φύλαγα, λέει, και να τον αγκάλιαζα μέσα στη μέση του δρόμου. Λέει, να είχα μια εικόνα του, λέει. Παπ, αλλάζει το τοπίο. Αντί να πέσει στην κατάκριση, αντί να αρχίσει να τρώγεσαι με τα χάλια του κόσμου, με εκείνο, με τα άλλα, με αυτά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Και το λες όλα καλά και γίνεται το όλα καλά. Επειδή το λες γίνεται, τα φέρνει ο Θεός να γίνει. Γιατί χαίρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει αυτός εδώ πέρα δεν κολλάει στα στραβά του κόσμου. Ξέρει ότι θα περάσουν. Τι είναι ο κόσμος αυτός. Τι είναι όσα ζούμε, τα καλά και τα στραβά. Φου. Ο σόναρ παρέρχεται, λέει, σαν όνειρο, σαν σκιά. Πάντα, λέει, ματαιότητα ανθρώπινα, δεν λέει. Αλλού τι λέει, πάντα σκιά ασθενέστερα. Πιο ασθενή είναι τα πράγματα του κόσμου τούτου από τη σκιά. Άρα, τι να αφήσω να με λυπήσει τόσο πολύ. Μια σκιά είναι, θα φύγει, θα περάσει. Και όλα περνάνε. Όλα περνάνε. Σας πω και κάτι να γελάσετε, είχα πάει κάπου να μιλήσω και ήτανε σχολή γονέων που λέμε σε μια ενορία, ήταν ζευγάρια εκεί πέρα, νέα ζευγάρια, αλλά λίγο πιο περασμένα, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, έχει γέλιο. Μου λέει μια κοπέλα εκεί πέρα, 40 κάτι, λέει είμαι 15 χρόνια παντρεμένη, να λέω του άντρα μου έτσι, εκείνο τ' άλλο, αυτά, είχε κάποιες διαφωνίες, εν πάση περιπτώσει, δεν με ακούει και γκρινιάζει και με ταλαιπωρεί. Έτσι λέω, παιδάκι μου, κάνε λίγη προσευχή, πάρ' τον με το καλό. Μα το δοκίμασα και προσευχή κάνω και με το καλό του μιλάω και αυτός τίποτε, ακόμη χειρότερος γίνεται. Λέω, βάλ' του και κάποια όρια. Τι να της πω τώρα, εξομολόγηση δημόσια έκανε η γυναίκα. Βάλ' του και κάποια όρια, πες του ότι δεν αντέχεις, ρε παιδάκι μου. Του τα είπα, πάτερ μου, του τα έχω πει και εγώ, του τα έχει πει και ο πνευματικός, τίποτε, λέει, δεν καταλαβαίνω. Με φέρε σε δύσκολη θέση, τι να της πω τώρα πέρα. Λέω, πόσο είπες ότι είστε παντρεμένοι. Μου λέει, 15 χρόνια. Λέω, πόσο θα είστε ακόμη. 15, 20, 30, κάποιος από τους δύο θα πεθάνει, λέω. Μετά, λέω, θα πάτε εκεί πέρα, δεν θα γκρινιάζετε, λέω. Αχ, λέει, πάτερ, πόσο με αναπαύσατε, λέει. Μάλλον ήλπιζε να φύγει αυτός πρώτα, βέβαια. Αλλά θέλω να πω, έτσι περνάνε όλα. Ήταν τόσο απλό. Ησύχασε όντως. Χαμογέλασε, όπως και εσείς. Τίποτε δεν τελειώνει.
έτσι, δεν είναι ατέλειωτο. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν εδώ πέρα. Και εκεί πέρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά να στρώσουμε το έδαφος για εκεί πέρα, έτσι. Να το παίρνουμε καλά από εδώ το πράγμα. Με δοξολογία, με ευχαριστία στο Θεό και προσπαθώντας να είμαστε στη δική του συχνότητα. Η δική του συχνότητα ξέρετε ποια είναι. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στα χέρια του Θεού να είμαστε. Και να προσπαθούμε να ζηλεύουμε τους Αγίους. Να ακολουθούμε τους Αγίους. Τι κάναν οι Άγιοι, όχι τι χαρίσματα είχαν, το ξαναλέω. Δεν είναι σούπερμαν, ούτε σούπερ ήρωες. Τι κάνανε, κάτι από αυτά να προσπαθήσω κι εγώ. Με ταπείνωση. Και να ξέρουμε ότι δεν αξίζουμε πολλά. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει αυτό που μας χάρισε ο Θεός, το έχουμε κάνει για τα μπάζα. Διαμάντια είμαστε πλασμένοι και έχουμε γίνει άνθρακες ο θησαυρός. Αλλά αυτούς τους άνθρακες ο Θεός τους ξανακάνει διαμάντια, αρκεί λίγο να αφήσουμε το φως του να πέσει επάνω μας και να μας αρχίσει να μας κάνει πάλι έτσι λαμπρούς και στύλβοντες, όπως είναι αυτά τα όμορφα διαμάντια που όλοι τα ζηλεύουν έτσι και θα τα ήθελα να τα έχουν κοντά τους. Έτσι λοιπόν, αν αφήσουμε το Θεό να μας φωτίσει, διαμάντια θα γίνουμε και θα είμαστε και περιζήτητοι. Θα μας θέλουν όλοι, και ο Θεός και οι άνθρωποι, και θα χαιρόμαστε με τα πάντα. Αλλά είπαμε, δόξα το Θεό για τα πάντα. Να μην το ξεχνάμε, δόξα το Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.